Από το πρώτο δεν δροστήκαμε, δροστούμε από εδώ. Άμα δροστούμε από εκεί θα το δούμε αύριο. Προτίμησα τις διακοπές από το να ψηφίσω. Δεύτερη μοίρα οι εκλογές. Εντελώς απρόβλεπτα τα πράγματα. Κάναμε το καθήκον μας, πάμε τώρα στη θάλασσα. Πότε πανάκι, θάλασσα και καλά να περνάμε. Πεσμένη η διάθεση πολιτών λίγο πριν την κάλπη, ανεβασμένη στις παραλίες, όπου τίποτα δεν πτωεί τους λουόμενους. Τα πράγματα δεν είναι καλά, εγώ πιστεύω ότι σε λίγο θα έχουμε αναταράξεις μεγάλες. Μας αφήσανε στον δρόμο, κοπελιά. Χαλαρώνουν. Ψήφισες? Oh. Και να ψήφισα, δεν θα ψήφισα. Δεν αξίζει κανένας. Έτσι αλλιώς, άλλοι θα μας κυβερνάνε. Να πάνε διακοπές μόνοι μας. Αυτό. Υπομονή και καλή δύναμη. Γιατί έρχονται δύσκολα, ακόμη πιο δύσκολα. Εγώ εντάξει, έχω την παρέα μου, μπορώ να περάσω όμορφα. Άλλοι ψήφισαν νωρίς το πρωί για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες, ενώ άλλοι αφήνουν την κάλπη για το τέλος. Βεβαίωση χιλιομετρικών από που παίρνουμε. Γιατί έχω φάει μια μισή ώρα από την ηλιοθεραπεία μου για να μην μου δώσει κανένας. Κανένας δεν μου έδωσε. Πήγαμε, η αστυνομία δεν δίνει, το ΚΕΠ δεν δίνει και με τα μυρίων βασάνων πήγαμε στο πρωτοδικείο που μας είπαν δεν είναι απαραίτητο πια. Παραλία αντί για κάλπη προτίμησαν αρκετοί πολίτες, αφού όπως βλέπετε η προσέλευση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Κάλπη, έτσι κάνουν τις κάλπες. Εμείς μόνο πόρτες. Πόρτες και θάλασσα, καφεδάκι. Πρώτα οι βουτιές για ψύχρεμες αποφάσεις, όπως είπαν με νόημα. Όχι, δεν ψηφίσαμε, θα πάμε το απόγευμα. Μπανάκι πάνω απ' όλα. Έτσι αλλιώς άκρη με αυτούς δεν βγάζουμε. Οπότε. Πρώτα το μπάνιο. Θα το συστούμε τώρα. Πριν και δεν δροσιστήκατε. Θα δούμε τώρα. Ούτε λόγος για πολιτικές συζητήσεις στις παραλίες όπου κυριαρχούν οι βουτιές, το μαύρισμα, επιτραπέζια παιχνίδια και δραστηριότητα στην άμμο. Έχετε αποφασίσει τι αποφασίσετε? Μάλλον όχι. Θα δούμε εκεί πέρα. Θα δούμε εκεί. Ακόμα. Μέχρι τελευταία στιγμή το σκέφτομαι. Χειρότερα δεν θέλω να πιστεύω για χειρότερα πράγματα, για καλύτερα. Θα δείξει όμως. Μοιράκια. Απ' όλα έχουμε. Ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Η νεολαία προσπαθεί να διασκεδάσει, αλλά πάλι χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Και εδώ με λίγα χρήματα. Με λίγα χρήματα. Τι να κάνουμε αφού μας έχουν καταστρέψει. Όπως λένε, θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από την παραλία, αφού αρκετοί θα παρατείνουν τις ξέγνιαστες στιγμές μέχρι αργά το βράδυ.